Αγωνία, ανησυχία και ταλαιπωρία και στα χωριά του Δήμου Λαρισαίων. Στο Κουτσόχερο, πολλοί δεν κοιμήθηκαν στα σπίτια του από φόβο, ενώ σήμερα αναμένεται να στηθούν σκηνέ. Σου δεν παλεύεται, εξω είναι πολύ κρύο. Και με το ζόρι ανάβουμε μια φωτιά και καθόμαστε. Εγώ κοιμήθηκα πάνω στο αγροτικό και που πάνω στο είχα έναν Αυτό το άλλο έγινε κρατσινηρό, μπάρα από πάνω, από τη δουλειά. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα από την εκκλησία του χωριού, ενώ και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου έχει ισοπεδωθεί. Μικτά κλιμάκια συνεχίζουν την ίδια ώρα το έργο της καταγραφής των ζημιών. Στα χωριά του Δήμου μέχρι στιγμής, γύρω στα 50 συνολικά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Κάναμε μια πρώτη επίσκεψη στα χωριά, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν στον άξονα της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, δηλαδή στα χωριά του Δήμου Κιλάδας. Από την χθεσινή τουλάχιστον απογραφή, γιατί συνεχίζεται και σήμερα, υπήρξαν 48 μη κατοικίσιμα ε, χαρακτηρισμένα σπίτια τα οποία παρουσίασαν σημαντικά ζητήματα με τον πρώτο οπτικό έλεγχο που έγινε με βάση τον ΟΑΣΠ. Συνεχίζουμε και σήμερα στο Δήμο Κιλάδας, Υπάρχουν και άλλα να δούμε. Στο Κουτσόχυρο, ε, που είναι στον πλέον ε, άξονα της ε, διεύθυνση του σεισμού. Θα ελεγχθούν στο σύνολο τα σπίτια, τα 60 περίπου σπίτια και θα συνεχίσουμε και βέβαια Γιάννουλη-Φαλάνη όπου εκεί οι πρόεδροι και εδώ στα χωριά αλλά και εκεί καταγράφουν τα αιτήματα των πολιτών. Αυτή είναι η διαδικασία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και στη Φαλάνη και στη Γιάννουλη ε, τις πιθανές ε, επιπτώσεις του σεισμού. Να σημειωθεί ότι οι όσοι έχουν υποστεί ζημιέ στα σπίτια του θα πρέπει να επικοινωνούν με την πολιτική προστασία του Δήμου Λαρισαίων προκειμένου να το δηλώσουν, καθώ έχουν ευχέρεια ακόμη για ένα μήνα.